Και πάλι μαζί από Σπόντα, σημερινό μας θέμα η ομορφιά. Και βέβαια σήμερα κοντά μας η Αντιγόνη Δέλου και ο Αλέξης Σιρόπουλος. Όμως πριν πούμε οτιδήποτε, πρέπει να δούμε το παιχνίδι το χθεσινό. Και πριν δούμε την απάντηση στο παιχνίδι, μία σημείωση. Όταν παίζεται η επανάληψη της εκπομπής την επόμενη μέρα στις 11 το πρωί, εννοείται, βέβαια δεν εννοείται για όλους, γιατί κάποιοι κάνουν το λάθος και τηλεφωνείται για το παιχνίδι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Οι απαντήσεις θα δίνονται μόνο την ώρα που βγαίνει η εκπομπή το απόγευμα. Όσοι παίρνετε εκείνη την ώρα, παίρνετε. Βέβαια, όσοι θέλετε μπορείτε να μας παίρνετε για συμβουλές, για ιδέες, για να μας λέτε τη γνώμη σας, αλλά όχι για το παιχνίδι. Πάμε να το δούμε όμως. Βλέπουμε λοιπόν απευθείας την απάντηση στο χθεσινό. Καταστήματα οπτικών οφθαλμών. Αγία Παρασκευή, Ηλιούπολη, Παγκράτη, Νυφάδα. Είδαμε λοιπόν την απάντηση. Ο Αλέξανδρος στα χέρια του έχει τη γυάλα με τα χαρτάκια. Κρατάκι, καλά. Στους αριθμούς. Και την προσφέρει βέβαια στην κυρία Δέλη, η οποία θα τραβήξει ένα αριθμό. Μάλλον δύο είναι αυτά. Ένα από τα δύο και είμαστε έτοιμοι. Το 15. Το 15 είναι η Μαρίνα Λεοντίδου. Η Μαρίνα Λεοντίδου μπορεί να επικοινωνεί από αύριο στο 42-22-02 που θα ζητήσει την κυρία Τσόμπου για να πάρει φυσικά τα γυαλιά Μοντανά από το κατάστημα οφθαλμός. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Δέλιου. Το Αζάνς είναι ένα πολύ γνωστό πρακτορείο, από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Ποια μεγάλα ονόματα έχει βγάλει? Ξεκινώντας από την Έλενα Κουντουρά. Την Μάρα Δεσίμπρη, την Ιωάννα Τσουλιώτη, τη Βάνα την Μπάρμπα μπορώ να πω, παρότι δεν την ξεκινήσαμε εμείς, αλλά από όταν μας ήρθε και μετά πήγε πολύ καλύτερα γενικότερα στην καριέρα της. Και πάρα πολλά παιδιά. Και αυτή τη στιγμή βέβαια Βίκη Κουλιανού από τα Big Stars, Μαρίνα Τσιντικίδου, Μαρίνα Πούπου, πολλές κοπέλες. Τα μεγαλύτερα ονόματα, τα πιο γνωστά στον χώρο. Και αγόρια, και τον Νίκο τον Παπαδάκη βέβαια. Mm. Ο Αλέξανδρος μαζί μας. Φάτε και παγωτό. Λέω τον Νίκο τον Παπαδάκη, είναι πρόσφατο παιδί. Πρέπει να προσέχετε τις σουβλέτες σας. Τα γλούτα, αυτό τι είναι, τώρα είναι φράουλα και φιστίκι πρέπει να είναι το από κάτω. Ωραίο, ναι. Λοιπόν, έχετε βγάλει πολλά παιδιά λοιπόν στον χώρο. Τους έχετε βοηθήσει, σας έχουν βοηθήσει, σε σχέση με αμοιβαία φυσικά. Δίνετε και παίρνετε. Πάντα. Όταν τα παιδιά, κάποια από τα παιδιά φύγουν από εσάς ή όταν φτάνουν σε ένα σημείο, πώς αντιμετωπίζουν? Είναι ευγνώμονες που τους σταθήκατε δίπλα τους, τους δώσετε κάποια πράγματα ή υπάρχει μήπως κάποια χαριστία? Θα αντιστρέψω την ερώτηση. Να ρωτήσω τη δική σας εμπειρία στη ζωή. Είναι ευγνώμονες οι άνθρωποι? Εγώ ξέρετε, είναι το θέμα ότι δεν έχει τύχει να βοηθήσω πολύ κόσμο. Τουλάχιστον επαγγελματικά. Δεν έχω ακόμα τη δυνατότητα. Ναι. Όχι. Γενικά οι άνθρωποι είναι θέμα ποιότητας ανθρώπου. Κάποιοι ναι και πολλοί όχι. Μάλιστα. Ωραία, τώρα επειδή μάλλον έχουμε κεντρήσει τον ενδιαφέρον πολλών νέων κοριτσιών και αγοριών, κάποιος που θέλει να γίνει μοντέλο, δηλαδή αποφασίζει αύριο το πρωί να ασχοληθεί με το χώρο του μόντελινγκ, ποια είναι τα βήματα, 1, 2, 3, 4 στάδια που πρέπει να ακολουθήσει? Λοιπόν, πρώτον, πριν ακούσουν οποιονδήποτε άλλο, φίλο, γνωστό, σύμβουλο, ξέρω εγώ, μόδας, να έρθουν από ένα γραφείο μοντέλο. Δηλαδή, υπάρχουμε κάποια γραφεία μοντέλων, να σε επιλέξουν, να σε περάσουν και από όλα, να πάρουν τη γνώμη. Να μπορεί να σας βρει κανείς. Η Αζάνης πού είναι, πού μπορεί να έρθει? Είναι Καρνεάδου 15, στο Κολωνάκι, τέταρτο όροφο. Ωραία. Λοιπόν, ας πάρουμε μια γνώμη από τα κάποια σοβαρά γραφεία μοντέλων που υπάρχουν, γιατί είναι και άλλα που είναι μη σοβαρά, ας το πούμε και αυτό. Και από εκεί και πέρα, ας ακολουθήσουν τις συμβουλές του γραφείου, με το οποίο και θα συνεργαστούν. Άπως και ένα σοβαρό γραφείο δεκτεί να συνεργαστεί με ένα μοντέλο, με ένα παιδί που θέλει να γίνει μοντέλο, πάει να πει ότι έχει τα προσόντα. Και θα ξεκινήσει μια φωτογράφηση, θα βγάλει το πρώτο του book και θα ξεκινήσει τα castings. Αλέξανδρε, πόσο είναι εύκολο τελικά? Πες μας εσύ με τη μέχρι τώρα πείρα σου, να γίνει ένα παιδί, ωραίο παιδί. Άνδρας, γυναίκα, μοντέλο. Είναι εύκολο ή όχι? Νομίζω ότι πλέον είναι εύκολο. Αν έχει και τα προσόντα. Ναι, αν έχει τα προσόντα και ακολουθείς τις συμβουλές της Αντιγόνης, είναι εύκολο να γίνει μοντέλο. Μάλιστα. Πλέον υπάρχουν πολλά πρακτορία καλά. Καλύτερο βέβαια το Αζάνς, προτείνω εγώ. Γι' αυτό άλλωστε αντιπροσωπεύομαι από την Αντιγόνη. Και αν έχει τα προσόντα, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πλέον μοντέλο. Όσοι λοιπόν από εσάς θέλετε να γίνετε μοντέλο, ακούσατε πιστεύουμε σήμερα αρκετές χρησιμοσυμβουλές και από την κυρία Δέλη, την οποία ευχαριστούμε πολύ που ήταν εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και από τον Αλέξανδρο. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να σας ευχηθούμε πριν κλείσουμε.
Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Δεν είμαι βέβαια κάποια άλλα πράγματα που κάνει στη ζωή, αλλά δεν είχαμε χρόνο. Α πούμε για το κτήμα που έχετε στη Βόρεια Εύβοια. Με τα κατσικάκια μου και τα προβατάκια μου. Για την κόρη σα που λατρεύετε. Δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα αυτά. Τα λέμε τώρα στη συνέχεια. Αλλά λατρεύω και όλα τα παιδιά που είναι μαζί μου στο γραφείο. Και όλα τα παιδιά. Τα αισθάνομαι παιδιά μου. Καλή συνέχεια λοιπόν στην Αζάντ. Και εσύ, Αλέξανδρε, ό,τι. Εσύ στην εκπομπή σα. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Και εσύ στην εκπομπή σα. Γεια σα. Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Μπορείτε να φάτε τώρα το παγωτό σα. Είναι και νόστιμο. Λοιπόν, εμεί και αύριο πάλι εδώ, 5 με 5.30. Φάτε κι εσεί ένα παγωτό. Καλό απόγευμα. Βέβαια, τώρα θα πάμε εδώ, στην Active Lavery που είδαμε πιο πριν το βίντεο με τα μπαρ. Να πιούμε ένα καφέ. Καλό απόγευμα.